Καταρχάς, πόσο καιρό είστε προπονητής, κύριε Ορφανέ, στην ομάδα αυτή? Και δύο λόγια θέλω για αυτή τη δουλειά, για να ακούσουν είτε και τα παιδιά που σκέφτονται να μπουν σιγά σιγά σε αυτό το χώρο, να δοκιμάσουν, αλλά και οι γονείς, που είναι για μένα μια καυτή πατάτα, οι γονείς, ας πούμε, για το πώς διαχειρίζονται αυτά τα παιδιά. Τη διαχείριση κάνουν. Καταρχάς είναι περίπου τρίτος χρόνος που είμαι, 3,5 χρόνια που είμαι σαν προπονητής ακαδημιών στον ΠΑΟΚ. Είναι ο τρίτος χρόνος που έχω τα ίδια παιδιά, εκπαιδεύω μάλλον τα ίδια παιδιά από την ΚΑΠΑ 12, θα έλεγα. Βέβαια έχει μεσολαβήσει αυτό το διάστημα με τον κορονοϊό, στο οποίο υπήρξε μια μεγάλη αποχή των παιδιών από την εκπαίδευσή τους. Η δουλειά που γίνεται ξεκινάει από τα 6 χρονών περίπου στην Ακαδημία. Παίρνουμε παιδάκια με ένα πλάνο το οποίο ξεκινάει από την αρχή το ίδιο και τελειώνει μέχρι την ΚΑΠΑ 19. Προσπαθούμε με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια σχεδόν μεθοδολογία, να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά για το ανδρικό ποδόσφαιρο, να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά για να βγάλουμε παίκτες για την ομάδα μας, για την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν τα αποτελέσματα από τη δουλειά των προηγούμενων ετών, ενώ παιδιά τα οποία ήδη είναι στην πρώτη ομάδα, άλλοι έχουν πουληθεί στο εξωτερικό, άλλοι παίζουν αυτή τη στιγμή στην πρώτη ομάδα. Υπάρχουν δηλαδή οι καρποί αυτής της δουλειάς. Ελπιστούμε όμως ότι και τα επόμενα χρόνια έρχονται και άλλοι παίκτες για την πρώτη μας ομάδα, και αυτός εκείνο που στοχεύουμε. Αυτά τα παιδιά, θα κάνω μερικές απλές ερωτήσεις για εμάς, τέλος πάντων, έτσι απλά που το έχουμε στο μυαλό σας, εσείς θα μας βοηθήσετε. Αυτά τα παιδιά, K15, δηλαδή K17, K19, η γραμμή τερματισμού είναι όταν τελειώνει το πρωτάθλημα K19. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά δεσμεύονται με συμβόλαιο. Και όταν περνάνε από εκεί, αν δεν πάνε δηλαδή στη μεγάλη ομάδα, μένουν ελεύθερα. Πώς γίνεται, δεν το ξέρω. Κοιτάξτε, τώρα στη δική μας την ηλικία δεν υπάρχουν συμβόλαια, υπάρχουν τα δελτία. Ναι. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, η ΚΑΠΑ 17 έχει αυτή τη στιγμή επαγγελματίες ποδοσφαιριστές σε μεγάλο αριθμό. Uh-huh. Πάρα πολλά παιδιά είναι επαγγελματίες στην ΚΑΠΑ 17. Στην ΚΑΠΑ 19 είναι νομίζω σχεδόν όλοι, ναι. Μπορεί να είναι ελάχιστοι ποιοι δεν είναι. Και από εκεί και πέρα υπάρχει πλέον και η ΚΑΠΑ 23, που είναι για τη μετάβαση από το, θα έλεγα, από το ποδόσφαιρο στο αντρικό ποδόσφαιρο. Α, έχει και ΚΑΠΑ 23. Οποία... Ναι. Ναι, έχουμε και την ΚΑΠΑ 23, φέτος, ναι, για πρώτη χρονιά. Α. Η οποία απορροφάει, μπορεί να απορροφήσει παιδιά σαν σκαλοπάτι μικρότερο πριν την πρώτη ομάδα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι σαν γραμμή, ας πούμε, στην Ακαδημία, να ξέρετε ότι αν κάποιο παιδί αξίζει, αν κάποιο παιδί είναι ταλέντο, είναι καλός, πως να το πω, πρέπει να παίζει, ναι, δεν χρειάζεται, μπορεί να πηδήξει στα σκαλοπάτια άμεσα. Δηλαδή δεν είναι ότι αναγκαστικά θα πρέπει να υπάρχει αυτό για όλα τα παιδιά. Δεν είναι σχεδόν. Ο νόμος, ένα παιδί το οποίο έχει μεγάλο ταλέντο. Ο νόμος λέει ότι αυτά τα παιδιά από ποια ηλικία και μετά υπογράφουν συμβόλαιο. Δηλαδή ουσιαστικά υπάρχει η δέσμευση, άλλο το δελτίο, και προφανώς θα υπάρχουν και εκεί υποχρεώσεις, αλλά το συμβόλαιο από κάποια στιγμή, από ποια στιγμή και μετά υπογράφουν με τις ομάδες? Δεν παίζει ρόλο η ηλικία? Νομίζω πως δεν είμαι σίγουρος 100% για το επαγγελματικό συμβόλαιο. Ναι. Πάντως όλα τα παιδιά δεσμεύονται με δελτίο, στα οποία υπάρχουν δύο είδη δελτίο. Αν κάποιο είναι εισπαέ το δελτίο, θα πρέπει ένας παίκτης για να φύγει, να καταβάλει, εν πάση περιπτώσει, κάποια ατροφία στην ομάδα. Δεν μπορεί να φύγει δηλαδή από μόνος του από ένα σημείο και μετά. Σε αυτή την ηλικία... Όχι, ολοκληρώστε, συγγνώμη. Αλλά μην στάθουμε τώρα στα δελτία, σε αυτήν την ηλικία νομίζω. Όχι, εγώ θέλω να δω πώς δεσμεύονται τα παιδιά αυτά και οι γονείς τους κατ' επέκταση απέναντι στις ομάδες, και πώς οι ομάδες, πώς είναι δηλαδή περιουσιακά στοιχεία των ομάδων αυτά τα παιδιά. Αυτό θέλω να καταλάβω, δεν το ξέρω. Ναι, και εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα αυτή. Άλλοι χειρίζονται έτσι αυτά τα θέματα, okay. Αλλά σίγουρα είναι το επαγγελματικό συμβόλαιο η δέσμευση κύρια. Υπάρχουν βέβαια και ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ παιχτών, οικογενειών που είναι από μακριά, υπάρχουν ξενώνες οι οποίοι λειτουργούν. Ναι, ξέρω ότι γίνεται, ειδικά στον ΠΑΟΚ γίνεται μια φοβερή δουλειά. Φοβερή. Δηλαδή δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Είναι μια τεράστια προσπάθεια από όλους τους προ...
προπονητές όλων των ηλικιών για να μπορέσει να βγει ένα παιδί για την πρώτη ομάδα. Τώρα, στο δικό σας κομμάτι των προπονητών, δηλαδή, ποια είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε με αυτά τα παιδιά, σε αυτή την ηλικία κιόλας, γιατί είναι παιδιά, μικρά. Σωστά. Εντάξει, σε αυτή την ηλικία τα παιδιά πλέον έχουν μπει στην εφηβεία, οπότε υπάρχουν κάποιες έτσι αντιδράσεις που είναι φυσιολογικές για την ηλικία τους, οι οποίες έτσι πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, να μπορέσουμε να τα καθοδηγήσουμε καλύτερα. Φυσικά ο κύριος ρόλος μας είναι ο εκπαιδευτικός, να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά ποδοσφαιρικά και όχι μόνο όμως, να πλάσουμε τους χαρακτήρες τους, να τους ετοιμάσουμε για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αλλά και για να βγουν και σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία, γιατί και αυτό το έχουμε παραμελήσει. Γενικότερα το PAOK Academy, σαν φιλοσοφία, έχει όλα αυτά τα στοιχεία μέσα και προσπαθούμε να το δείχνουμε σε κάθε μας συμπεριφορά, σε κάθε μας παιχνίδι, ότι είμαστε διαφορετικοί, ότι πρεσβεύουμε εκτός από το ποδοσφαιρικό και άλλα πράγματα, τα οποία θέλουμε να τα δείχνουμε έτσι κάθε στιγμή, για να φαίνεται και η διαφορά με τους υπολείπους. Τώρα να πάμε στο χθεσινό παιχνίδι, κύριε Φανέ. Τι έγινε εκεί, στο παιχνίδι? Πολλά συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ, λέτε εσείς? Ποδοσφαιρικά να μιλήσουμε. Ποδοσφαιρικά θέλω να μιλήσουμε, αλλά είμαστε αναγκασμένοι να μιλήσουμε και να μιλήσουμε και για διάφορα άλλα. Πάλι με το ποδόσφαιρο έχουν να κάνουν και αυτά, βέβαια. Ναι. Εντάξει, λίγο πολύ πλέον ο κόσμος γνωρίζει πάνω κάτω τι έχει συμβεί. Στο καθαρά ποδοσφαιρικό, απλά να πω έτσι δύο κουβέντες, ότι στο πρώτο ημίχρονο η δική μας ομάδα είχε περισσότερο νεύρο και άγχος σαν ένα παιχνίδι τελικού. Ατύχησε να βρεθεί και πίσω στο σκορ. Παρ' όλα αυτά, στο δεύτερο ημίχρονο τα παιδιά αντιδράσανε, προσπαθήσανε, έδωσαν την ψυχή τους και ό,τι είχαν και καταφέραμε να γυρίσουμε το αποτέλεσμα. Στο 82, γιατί τα παιχνίδια είναι 40 λεπτά, και στην αμέσως επόμενη φάση καταλογίστηκε ένα πέναλτι της βάρος μας, το οποίο μας οδήγησε στην διαδικασία του πέναλτι. Δεν υπήρχε παράταση. Ναι. Στα πέναλτι, στο τέλος διαλυθεί ο Ολυμπιακός και χάσαμε το πρωτάθλημα. Θα πω αυτό που είπα και χθες εγώ προσωπικά. Εμάς ο ρόλος μας, σας είπα ποιος είναι, εκπαιδευτικός. Προσπαθούμε να αφήσουμε τα παιδιά μακριά από τοξικότητες, από διαιτητές, από υπόπτες. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να μην τα εκπαιδεύσουμε με αυτόν τον τρόπο. Παρ' όλα αυτά, εχθές υπήρχε μια ξεκάθαρη αλλίωση αποτελέσματος και οφείλαμε να το πούμε. Δεν γίνεται να παίζουμε ένα τελικό στο οποίο παίζονται και οι θυσίες αυτών των παιδιών, γιατί και τα παιδιά αυτά όλη τη χρονιά παίζουν σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα με μετακινήσεις, με ξενοδοχεία, χάνοντας μέρες από το σχολείο, καθημερινές προπονήσεις, οι γονείς, πήγε, μέλα. Κάνουν σοβαρές θυσίες όλη τη χρονιά. Βάζουμε ένα στόχο, αυτός είναι ο στόχος μας. Είναι άδικο απλά να μας στερούν με αυτόν τον τρόπο, έτσι, με μια απόφαση η οποία θέλω να πιστεύω ότι μπορούσε να διορθωθεί. Μπορούσε. Εσείς, κύριε Ορφανέ, είναι μια φάση που βγήκε λίγο έξω από τη γραμμή. Ένα φάουλ που δίνεται πέναλτι. Υπάρχουν, το βλέπει ο υπόπτης, το βλέπει ο διαιτής. Εντάξει, οφείλαμε να πούμε κάτι και γι' αυτό. Εγώ προσωπικά δεν είναι ο ρόλος μου αυτός, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα σχολίαζα μια απόφαση για ένα φάουλ, για ένα πλάγιο, για ένα out, σε καμία περίπτωση ποτέ. Αλλά εδώ μιλάμε για αλλίωση αποτελέσματος και επειδή ήταν στην έτσι προσπάθεια των παιδιών όλης της χρονιάς, όφειλα εγώ προσωπικά να το... Εσείς στη ροή του αγώνα, στη ροή του αγώνα δηλαδή, είχατε δει ότι ήταν έξω από την μεγάλη περιοχή η ανατροπή, το φάουλ τέλος πάντων? Η αλήθεια είναι ότι όλα γίναν πάρα πολύ γρήγορα, γιατί εμείς βάζοντας τον γκολ, θα το δείτε και στο replay. Ναι, το είδα. Όλοι μπήκαν μέσα, τα πανηγύρια ήταν πολύ έντονα. Και στην αμέσως επόμενη φάση
έγινε στα 10 δευτερόλεπτα, δηλαδή, μόλις ξεκίνησε, έγινε αυτή. Εμείς στην αρχή δεν ήμασταν σίγουροι, να σου πούνε αλήθεια, για το αν είναι μέσα, αν είναι έξω. Ναι. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι γονείς τους παίρνανε, αρχίσανε μέχρι να έρθει η φάση και σε εμάς ότι όντως είναι έξω. Είχε πάρει την απόφασή του, είχε στήσει την μπάλα και πηγαίνοντας και στον παρατηρητή, δεν μπορούσε να αλλάξει κάτι, μας έλεγε. Ότι έχει πάρει, δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορεί να αφήσει καν ούτε να το δει, ας πούμε. Υπήρχε η φάση, την είχαμε εμείς στα χέρια μας, αλλά δεν την έβλεπε. Ναι. Μετά εσείς, τέλος πάντων, τα παιδιά προφανώς μετά και τη διαδικασία των πέναλτι και τα λοιπά, όπου δυστυχώς δεν τα κατάφεραν και έρθαν τα παιδιά η K15 του Ολυμπιακού. Στα αποδυτήρια τι έγινε, τι σας λέγανε τα παιδιά? Γιατί με ενημέρωσαν ότι κάνετε σε δύο στιγμές δηλώσεις. Δηλαδή κάνετε τις πρώτες και μετά αισθανθήκατε την ανάγκη να κάνετε και μία ακόμη δήλωση, μία δεύτερη. Έτσι ακριβώς ήταν. Απλά εγώ στις πρώτες μου δηλώσεις δεν είχα 100% την εικόνα της φάσης. Δεν την είχα ήδη. Ναι. Οπότε... Πηγαίνοντας πρώτα έτσι λίγο να αγκαλιάσω τα παιδιά τα δικά μου που τα έβλεπα ότι κλαίγανε. Κατόπιν πήγα για δηλώσεις, τις πρώτες δηλώσεις. Και μόλις τελείωσα μου ήρθαν οι φάσεις ξεκάθαρα κομμένες από εκεί και είδα ότι μιλάμε για μια αλλίωση αποτελέσματος. Και αυτό που ήθελα να κάνω είναι να τα παιδιά περισσότερο για την προσπάθειά τους. Έπρεπε να βγω για να το πω ότι υπάρχει αλλίωση αποτελέσματος. Δεν μιλάμε για ένα φάουλ. Μιλάμε για στο τελευταίο λεπτό της παράτασης ένας διαιτητής παίρνει μία απόφαση να δώσει ένα φάουλ για πέναλτι. Ένα τελικό. Με τους διαιτητές, το διαιτητή δηλαδή και τον επόπτη που ήταν πρωταγωνιστές στη φάση, μιλήσατε καθόλου μετά το τέλος, αφού προφανώς ήταν και αυτό. Εγώ προσωπικά όχι, όμως άνθρωποι από τον ΠΑΤ μιλήσανε. Αυτό που τους είπε είναι ότι έκανα λάθος, παρασύρθηκα και ότι δεν με βοήθησε ο επόπτης. Μάλιστα. Τα παιδιά τι λέγανε μέσα τώρα, σε αυτή την ηλικία των 14-15 χρόνων, τι σας λέγανε μέσα στα αποδυτήρια μετά από αυτό, μετά από την αδικία? Εντάξει, τα παιδιά δεν μπορούν να διαχειριστούν σε αυτή την ηλικία πράγματα και καταστάσεις τέτοιου είδους. Δεν έχουν βιώσει ακόμα, έτσι πρώτη φορά βιώσαν κάτι τέτοιο. Α, ήταν το καλησπέρα. Είναι ένα, ναι, κάτι τέτοιο τόσο έντονο. Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, τα παιδιά κλαίγανε. Είναι φυσιολογικό αυτό το να κλαίνε τα παιδιά, έτσι. Δεν το τύπο ότι ένα παιδιά είναι με φυσιολογική εξέλιξη. Πώς προσπαθήσατε εσείς, κύριε Ορφανέ, και το team σας, και εσείς ο προπονητής και οι βοηθοί σας, όλο το team που είστε, να τα κάνετε αυτά τα παιδιά να νιώσουν καλύτερα μετά από αυτό? Αυτό που τους είπα αυτολεξί είναι ότι για μένα εσείς είστε οι νικητές και ότι οι νικητές δεν κλαίνε. Σηκώστε ψηλά το κεφάλι. Και συνεχίζουμε. Ότι μπορεί να ακουστώ τώρα σαν τον πρώτο προπονητή της ομάδας μας, δεν θέλω ας πούμε να παθυμηνευτεί, ας πούμε, αλλά ότι για μας εσείς είστε οι νικητές. Και αγωνιστικά και ηθικά, όπως και να το πάρετε, για μας εσείς είστε αυτοί οι οποίοι στο τέλος δείξατε ότι είστε καλύτεροι, ότι αξίζαμε να το πάρουμε και okay, για τον άνθρωπο τα λόγο δεν το πήραμε. Άρα οι νικητές δεν κλαίνε, σηκώνουν το κεφάλι και συνεχίζουν. Μάλιστα. Η άλλη πλευρά, με την άλλη πλευρά μιλήσατε για να κλείσουμε με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού εχθές μετά το τέλος του αγώνα. Γνώριζαν όλοι και τη φάση που έγινε, ας πούμε. Όχι, δεν μιλήσαμε, να σου πω την αλήθεια. Όχι. Η άλλη πλευρά ήταν σε μια διαδικασία πανηγυριών. Ναι. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, μπορεί να είναι άδικο και για την αντίπαλη ομάδα, για τα παιδιά της αντίπαλης ομάδας να γίνεται αυτό. Σίγουρα. Δηλαδή, ήρθαν δύο καλύτερες ομάδες πρωταθλήματος. Εμείς σε ένα πρωτάθλημα πανελλήνιο ήμασταν 6 βαθμούς μπροστά, τερματίσαμε. Άδικο και αυτό, αν θέλετε, τη δικιά μου γνώμη. Θα μπορούσαν να γίνουν play-off, να υπάρχει ένα προβάδισμα, αν θέλετε, για τον πρώτο. Ναι. Βρεθήκαμε σε μια φάση Final Four ημιτελικού τελικού. Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας ξεκάθαρος νικητής, χωρίς σκιές, χωρίς τίποτα, για τα παιδιά να το χαρούν και να το απολαύσουν. Βέβαια. Έτσι είναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ορφανέ. Και μπράβο και σε εσάς και σε όλους σας εκεί στον ΠΑΟΚ που κάνετε εξαιρετική δουλειά. Και αυτή φαίνεται, αποδεικνύεται. Δεν είναι στη θεωρία μόνο ότι δουλεύουμε καλά. Το βλέπουμε και με τα μάτια μας. Το βλέπουμε στους αγωνιστικούς χώρους με τα παιδιά αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.